Μπορούμε να αρχίσουμε μετά τα προβλήματα σύνδεσης, τα οποία λύθηκαν από ό,τι βλέπω. Ευχαριστούμε όλους που ήρθατε σήμερα στη συζήτησή μας που διοργανώνουμε σαν εκδόσεις στο σελίδα Αυτοδεξί με αφορμή το βιβλίο Πόλη και Οικολογία που έχει κυκλοφορήσει το 2020 εν μέσω της κατάστασης της πανδημίας και της καραντίνας και περιλαμβάνει δύο συνομιλίες μας στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΤΡΙΣΕ που έγινε στην Αθήνα με τον Μπράιαν Τόκαρ και τον Δημήτρη Ρουσόπουλο. Οι συνομιλίες μας είχαν να κάνουν με τα θέματα της κλιματικής δικαιοσύνης, την οποία έθετε ο Μπράιαν Τόκαρ σαν μια κεντρική έννοια, μια κεντρική πτυχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και του αγώνα για την κοινωνική χειραφέτηση, και με τον Δημήτρη για τους αγώνες για το δημόσιο χώρο της πόλης, για το πρόταγμα του ελευθεριακού δημοτισμού και για τη βιωματική εμπειρία των αγώνων στο Milton Park, τον νικηφόρο αγώνα στο Milton Park του Μοντρεάλ, όπου έχει δημιουργηθεί μια διαφορετική, θα λέγαμε, περιοχή μέσα στην πόλη βασισμένη στις αξίες του ελευθεριακού δημοτισμού και της αμεσδημοκρατίας. Θα μας εξηγήσει πάρα πολύ καλά ο Δημήτρης. Τα ζητήματα τα οποία θίγονται μέσα σε αυτούς τους διαλόγους, αλλά και με την εκδήλωσή μας σήμερα, είναι ζητήματα τα οποία πιστεύω ότι μας αφορούν όλους και τοπικά και παγκόσμια. Με την έννοια ότι αυτό το οποίο αντιμετωπίσαν το 1970 στο Μοντρεάλ είναι μια πολιτική νεοφιλελεύθερη, ιδιοκτησιακή και επενδυτική πάνω στον χώρο της πόλης, όχι μόνο το δημόσιο χώρο που έχουμε συνηθίσει, αλλά και το στεγαστικό χώρο, θα λέγαμε, την οποία τη βλέπουμε τώρα να συμβαίνει στην Αθήνα με ένα πολύ βίαιο τρόπο. Με έναν βίαιο τρόπο που μπορούμε να αναφέρουμε και να μοιραστούμε και όλες τις εμπειρίες μας με τον Δημήτρη όσον αφορά αυτό που γίνεται, παραδείγματος χάρη στο λόγο του Στρέφη, η συμπλατεία εξ αρχείων που γίνεται πρόσφατα, αλλά όλες ή και άλλες παρεμβάσεις που έχει κάνει ο Δήμαρχος Αθηναίων, η σύγχρονη δημοτική αρχή, αλλά και οι προηγούμενες. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή είναι μια, πώς να το πω, όξυνση των κοινωνικών συγκρούσεων στο χώρο της πόλης, ενώ ταυτόχρονα η Μεγαλούπολη γίνεται ένας κόμβος επικοινωνίας, θα λέγαμε, εξουσιών και κυκλοφορίας του κεφαλαίου, ο οποίος πολλές φορές υπερβαίνει μέσα στο παγκόσμιο δίκτυο τα εθνικά σύνορα. Αυτό που έχουμε δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με μια, θα λέγαμε, επικέντρωση και άνοδο της ισχύως των Μεγαλουπόλεων και σαν πεδίο συγκρούσεων, κοινωνικών συγκρούσεων. Και το βλέπουμε αυτό με τις ροές ανθρώπων και το βλέπουμε αυτό με το απλό γεγονός που ήμασταν τις προάλλες στο Διόρειο Ήπο, ένα μαγαζί 48 ετών εστιατόριο στα Εξάρχεια, που χθες η Κυριακή έκλεισε διότι πωλήθηκε σε μια πολυεθνική ολόκληρο τετράγωνο και έπρεπε να φύγουν οι άνθρωποι. Αυτό το βίαιο ξερίζωμα, θα λέγαμε, βίαιο με την έννοια ότι δεν γίνεται απότομα, γίνεται απρόσωπα και δεν σέβεται την περιοχή της συνοικίας. Γιατί όποιοι έχουν πάει στην Εξάρχεια, το Διόρειο Ήπο, το ξέρετε, είναι μια ταβέρνα μοναδική και δεν ήταν κάποιο, θα λέγαμε. Ήταν μια ιστορική επιχείρηση και μας έλεγε η γυναίκα που πήγαμε πρώτα πάνω ότι δεν κατάφεραν να φτάσουν τα 50 χρόνια, δεν τους άφησαν. Ποιοι δεν τους άφησαν, ποια είναι αυτή η ροή. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να εντοπίσουμε αυτά τα παιδεία, αλλά και να δούμε πώς μπορούμε να αγωνιστούμε απέναντι σε αυτά τα παιδεία. Και πιστεύουμε σαν Αυτοδεξί ότι το βίωμα αυτών των νικηφόρων αγώνων σε άλλες δυτικές κοινωνίες και σε άλλες περιοχές του κόσμου είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί είναι ένα πεδίο στο οποίο τα κινήματα πόλης στην Ελλάδα και τα κινήματα τα οικολογικά στην Ελλάδα έχουν από τη μία, θα λέγαμε, ισχυρά γεγονότα, αλλά δύναμη παρουσία σε μεγάλο βαθμό. Και μάλιστα το πώς αγωνιζόμαστε για τον αστικό ιστό, πώς αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα στην πόλη, είναι νομίζω ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα. Αυτό όσον αφορά το μικρό βιβλίο που είναι αφορμή για αυτή τη συζήτηση. Τώρα θα δώσω το λόγο για να προχωρήσουμε στα ενδιαφέροντα στον Γιάννη Δαρίνσκι, που τον γνωρίζουμε όλοι, που συμμετέχει σε εκδόσεις από το Λεξί και στο Τρισέ. Έπειτα στον Θοδωρή Παπαδόπουλο από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ, ο οποίος συμμετείχε, για όσους ξέρετε, και στο ιστορικό περιοδικό Society and Nature. Και βέβαια στο Δημήτρη Ρουσόπουλο, στον Αμαδημητή για την Ιβρία του, που είναι μέλος του ΤΡΙΣΕ, είναι ιδρυτής του Black Rose Books και βέβαια ιστορικό μέλος του κινήματος και του οικολογικού και για το δικαίωμα στην πόλη και του Milton Park στο Μοντρεάλ. Ευχαριστώ από μένα. Απλά λίγες κουβέντες μόνο.
Πρώτα απ' όλα για αυτό το χώρο, αυτό το ιστορικό χώρο που κάποτε εδώ ήταν τα γραφεία του αυτό το περιοδικό Κοινωνία και Φύση, έπειτα Δημοκρατία και Φύση, στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Αυτός ο χώρος σήμερα είναι αυτοδιαχειριζόμενος, γι' αυτό μπορείτε να το στηρίξετε παίρνοντας κάτι από το ονομένο πάρκο εδώ δίπλα. Υπάρχει βιβλιοπωλείο με βιβλία πάνω σε θέματα άμεσης δημοκρατίας και κοινωνικής οικολογίας και συγγραφέων και στοχαστών με τους οποίους θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να συνομιλήσουμε σήμερα, όπως είναι ο Καστοριάδης, όπως είναι ο Μπούτσεν, όπως είναι η Χάνα Άρε. Υπάρχει και άλλο υλικό κτλ. Αυτός ο χώρος είναι ένας κόμβος, όπως θέλουμε να το πιστεύουμε εμείς, για τον αγώνα διεκδίκησης δημόσιου χώρου, δηλαδή έναν χώρο στον οποίο όχι απλά ακουγόμαστε όλοι, αλλά και χώρο στον οποίο συμμετέχουμε στην διαμόρφωσή του, στις δραστηριότητες που λαμβάνουμε μέρος εκεί μέσα κτλ. Υπάρχει ανοιχτή συνέλευση εδώ κάθε δύο τρίτες που μπορεί ο καθένας να έρθει, κάθε μία, να προτείνει εκδηλώσεις, να συζητάμε κτλ. Απλά γιατί μας αφορούν τόσο πολύ τα ζητήματα πόλης. Πρώτα απ' όλα γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή ζει στις πόλεις, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Όπως μας λέει και ο ίδιος ο Μπούτσιν, αλλά και ο Καστοριάδης, η σημασία του να ζεις σε μια πόλη είναι τεράστια. Η δημοκρατία δεν γεννήθηκε τυχαία στις πόλεις, αλλά επειδή στις πόλεις δεν μας συνδέει αίμα, δεσμοί αίματος, οικογένεια κτλ., μας συνδέει μια πολιτική συμφωνία. Κάποιες σχέσεις οι οποίες δεν βασίζονται σε γνωριμίες, βασίζονται σε αλληλοσεβασμό, αλληλεγγύη και γενικότερα σε κάποιες συμφωνίες οι οποίες προκύπτουν πολιτικά. Και αν είναι να αλλάξουμε τα πολιτεύματα κάτω από τα οποία ζούμε, τα οποία σήμερα είναι καπιταλιστικά, είναι κρατικά, είναι ηγεμονικά, αυτό πρέπει να γίνει με αυτά τα μέσα, με τα πολιτικά μέσα, με τη διαβούλευση, την ανοιχτή, με τις συνελεύσεις κτλ. Και ακριβώς έχουμε επιλέξει και να συνομιλήσουμε και απόψε με αυτά τα δύο ιστορικά πρόσωπα, ακριβώς γιατί έχουν να μας μεταφέρουν κάποιες εμπειρίες του αισθητού κόσμου, οι οποίες πηγαίνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Θοδωρής Παπαδόπουλος θα μας μιλήσει για κάποιες άγνωστες για μας εμπειρίες που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε κάποιες μικρές πόλεις. Και ο Δημήτρης θα μας μιλήσει για κάτι το οποίο δυστυχώς δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα και αμφιβάλλω αν είναι και τόσο γνωστό στην Ευρώπη όσο θα έπρεπε, αφού μιλάμε για μία από, από τα μεγαλύτερα πειράματα δημοκρατίας στον χώρο της πόλης, της Βόρειας Αμερικής σίγουρος, αλλά ίσως και του κόσμου. Άρα, εδώ το αφήνω και δίνω το λόγο πρώτα στον Θοδωρή Παπαδόπουλο. Θοδωρή. Τα ακούτε καλά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πρόκληση να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Να πω καταρχήν τους χαιρετισμούς μου σε όλους σας και όλες σας που βρίσκεστε εκεί, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, δεκαετίες πριν είχα και εγώ βρεθεί σε αυτόν τον χώρο, σαν κομμάτι του τότε περιοδικού Κοινωνία και Φύση. Και βέβαια είναι ευχάριστο να ξέρω ότι είναι παρόντες ίσως και παλιοί σύντροφοι, ο Δημήτρης Μουστάκης, ο Νίκος Ελιόπουλος και ο Ρουσόπουλος, βεβαίως ο Δημήτρης που έχω συναντήσει αρκετές φορές. Λοιπόν, εγώ θα σας πω μερικά πράγματα για μια εμπειρία στην Βρετανία, η οποία έχει γίνει, κατά τη γνώμη μου, ένα μοντέλο πλέον. Είναι η πόλη του Φρουμ. Φρουμ είναι μια περιοχή που, μια πόλη μάλλον που βρίσκεται στην νότια δυτική Αγγλία. Αν ξέρετε το χάρτη, είναι κοντά στην περιοχή του Μπρίστολ, ας πούμε. Δηλαδή, αν το Λονδίνο είναι στην ανατολική μεριά, το Μπρίστολ είναι στην δυτική μεριά και αυτή η περιοχή του Φρουμ είναι κοντά σε αυτή την, σε αυτή την περιφέρεια της νότια δυτικής Βρετανίας. Εκεί λοιπόν έχει αναπτυχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα φανταστικό κίνημα. Και το λέω φανταστικό γιατί δεν είναι συνήθως, πώς να το πω,
Δεν το συνηθίζουμε στον χώρο μας να συζητάμε για επιτυχίες. Συνήθως συζητάμε για αποτυχίες, καταστροφές, λοιμούς, καταποντισμούς, καταστολή κτλ. Ενώ αυτό ας πούμε είναι μια πραγματικά, ένα ευχάριστο γεγονός, να το ευχαριστιόμαστε κιόλας, όταν υπάρχουν κάποια παραδείγματα που έχουν πιάσει ρίζες και συνεχίζουν έτσι γερά και προοδεύουν. Εκεί λοιπόν αναπτύχθηκε το κλίμα των ανεξήγητων. Αυτό ονομάζεται αυτή τη στιγμή και κατεβαίνει στις τοπικές εκλογές του Φρουμ και ονομάζονται οι ανεξάρτητοι του Φρουμ. Ανεξάρτητοι του Φρουμ, έτσι λέγονται. Βέβαια, όλοι αυτοί οι ακτιβιστές που είναι στο ανεξάρτητο του Φρουμ ήταν πριν μαζευτούν μαζί και κάνουν την προσπάθεια αυτή ήδη ακτιβιστές στον χώρο του Φρουμ σε θέματα οικολογίας, σε θέματα αηφόρου ανάπτυξης κλπ. Είχαν βοηθήσει να φτιαχτούν κάποια σχέδια για το πώς θα μπορούσε να γίνει η μετάβαση σε μια αηφόρο κοινωνία και οικονομία κλπ. Αυτό που συνέβη και αυτό που είναι το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι ενώ στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι στην Ιωταλία, όπως ξέρετε, η κατάσταση, καλά, είναι τραγική έτσι κι αλλιώς, δεν το κουβεντιάζω πέρα, αλλά το σύστημα γενικά δουλεύει με ένα τρομερά, είναι ένα διπολικό σύστημα, δηλαδή δεν αφήνει άλλες φωνές να αναδειχθούν στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή το κοινοβούλιο είναι βασικά δύο κόμματα, άντε και ένα τρίτο μια τσόντα και οι υπόλοιποι είναι ανύπαρκτοι. Δεν περνάει τίποτα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο το πολιτικό σύστημα, το εκλογικό σύστημα δουλεύει. Όμως, στο επίπεδο των μικρών πόλεων και των κοινοτήτων, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και εκείνο το παιχνίδι είναι πιο ανοιχτό, ότι οι φωνές, σαν και αυτή που θα σας πω τώρα, είναι πιο εύκολο να ριζώσουν και να πιάσουν και υπάρχει έτσι και μεγαλύτερος χώρος για εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Στο Φρουμ λοιπόν από το 2011 ξεκινήσανε αυτοί οι ανεξάρτητοι Φρουμ μια καμπάνια να τοπικοποιήσουν την πολιτική, έτσι το ξεκίνησαν. Η πρώτη τους επιτυχία ήταν, ας πούμε, ότι πήρανε το 2011, αν δεν απατώμε, έχω εδώ και τα στοιχεία, βγήκαν πρώτο κόμμα, όχι πρώτο κόμμα, πρώτος πολιτική οργάνωση, το πω έτσι, πολιτική παράταξη, συγγνώμη, στο τοπικό επίπεδο, με δεύτερους τους φιλελεύθερους δημοκράτες και τρίτους τους συντηρητικούς. Δηλαδή αυτοί πήραν 10 συμβούλους, οι άλλοι πήραν 5, οι φιλελεύθεροι, και οι άλλοι πήραν 2. Από το 2011 στο 2015, 2019 και 2022, οι άλλες παρατάξεις δεν πήραν κανέναν. Δηλαδή νικήσανε, διαρκώς νικάνε σε κάθε τοπική εκλογή, βγάζουν 17 συμβούλους μέχρι τις τελευταίες, οι άλλες παρατάξεις ούτε καν κατεβάζανε υποψήφιους. Δηλαδή πλέον εκφράζεται πολιτικά ο κόσμος στο Φρουμ, στην περιοχή αυτή, μέσα από, τους ανεξάρτητους του Φρουμ. Έχουν διαλύσει, κονεορτοποιήσει, εξοντώσει, να το πω έτσι, όλα τα υπόλοιπα κεντρικά πολιτικά σχήματα. Αυτό που τους έκανε, το σύστημα λοιπόν είναι γιατί, ας το πώς έγινε αυτό το μικρό θαύμα, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και να παράγεται και σε άλλες πόλεις και έχουμε αυτή τη στιγμή σε πολλές πόλεις στην Αγγλία, δηλαδή μιλάμε τώρα, όχι μόνο πολλές, δεν λέω ας πούμε 5-6, μιλάμε για δεκάδες πόλεις, είτε σχηματισμούς που ξεκινάνε το ίδιο εγχείρημα, είτε έχουν ήδη καταφέρει παρόμοια πράγματα με αυτά του Φρουμ. Δηλαδή στο Ντέρβον, στο Πρέστο, σε ένα σωρό άλλες πόλεις, μεγαλύτερες πόλεις, μικρότερες πόλεις, έχουμε ήδη τέτοιες κινήσεις από κάτω πολιτών ανεξάρτητων. Αυτό λοιπόν το μοντέλο του Φρουμ με έναν υπέροχο τρόπο έχει καταγραφεί σε ένα βιβλίο. Δηλαδή υπάρχει ένα βιβλίο αυτή τη στιγμή το οποίο λέγεται Flat Party Democracy, δηλαδή επίπεδη δημοκρατία. Το μεταφράσαμε, αλλά για να σας δώσω καταλάβει τι σημαίνει flat pack στα αγγλικά, σκεφτείτε ας πούμε όταν πάτε στο IKEA και παίρνετε ένα δουλάπι, ας πούμε, το οποίο έρχεται σε μια συσκευασία, το οποίο το παίρνεις έτσι και παίρνεις τις οδηγίες και το στείνεις και είναι δουλάπι ας πούμε σε μια ώρα μέσα από το αγόρας. Η ίδια ιδέα είναι και με το βιβλίο, δηλαδή το βιβλίο δίνει οδηγίες πώς να στήσεις ένα κίνημα ανεξαρτήτων, από τα κάτω στην πόλη
Και επίσης, πώς μετά να καταφέρεις αυτό το κίνημα να το προχωρήσεις και να το ολοκληρώσεις. Θα σας πω μόνο τελευταία δύο-τρία βασικά πράγματα, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος περνάει. Το βασικό ήταν ότι αυτοί έπαιξαν σε τρία επίπεδα. Ένα ήταν το, αυτό που θα λέγαμε το κανονιστικό, δηλαδή τι κάνανε. Εστιάσανε πάρα πολύ στην τοπική ιδιαιτερότητα της πόλης τους, στην ταυτότητα της πόλης τους, δηλαδή μπόρεσαν και ενέπνευσαν τους πολίτες αυτής της πόλης, δίνοντας ένα όραμα για την πόλη του Φρούμ, το οποίο είχε να κάνει με αηφόρο ανάπτυξη, καινοτομία πάρα πολύ, και επίσης έμφαση στην οικονομία, στην τοπική οικονομία. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς ήταν ήδη επιχειρηματίες ή ήταν κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνταν τέλος πάντων με διάφορες δραστηριότητες, τις οποίες τις συνέθεσαν σε ένα πλάνο που το ονόμασαν το πλάνο για την διακυβέρνηση της μετάβασης. Έτσι το ονομάσανε. Είναι πολύ ωραίος όρος, που σημαίνει δηλαδή ότι συνδέουν τα μέσα και τους σκοπούς. Και από εδώ και πέρα, είτε σαν κίνημα που πάει να πάρει, ας πούμε, να το πω έτσι, τις εκλογές, είτε και σαν κίνημα σκέτο, αυτό που κάνουμε είναι να ετοιμάζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα διακυβερνήσουμε τη μετάβαση. Ένα λοιπόν ήταν ταυτότητα. Το δεύτερο ήταν αυτό που ο σχεδιασμός της μετάβασης. Το τρίτο ήταν ότι μόλις κατάφεραν και μπήκαν πλέον στην, να το πω έτσι, πήρανε κατά κάποιο τρόπο, δεν θέλω να πω τη λέξη πήρανε την εξουσία, γιατί δεν νομίζω ότι πέστρεψαν, όμως μπορούσαν να ασκήσουν εξουσία. Τι έγινε, δημιουργήσαν νέους θεσμούς, όπως μας έλεγε πάντα ο Μάρεϊ, ας πούμε, ο Μπούτσιν, ότι πρέπει να φτιάξεις νέους θεσμούς, παράλληλους θεσμούς. Φτιάξανε, ας πούμε, μια συνεργατική, πώς το έχουν ονομάσει, μισό λεπτάκι, το λένε, ένα ταμείο, το πω έτσι, για την κοινότητα, ανεξάρτητο, στο οποίο καταδίδεται χρήματα και όλα τα χρήματα αυτά πάνε σε τοπικές οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες βοηθάνε στην αηφόρο ανάπτυξη. Δηλαδή υπάρχει το βασικό σχέδιο πώς να πάμε σε μια άλλη κοινωνία και ό,τι κάνουμε μέσα στην πόλη μας το συζητάμε, αλλά με βάση αυτό το σχέδιο. Δηλαδή προσπαθούμε, ας πούμε, να συντονίζουμε αυτά τα μικρά και μεγάλα πραγματάκια που κάνουμε. Και το τελευταίο που θα πω για αυτό είναι ότι αυτό που έχουν καταφέρει εκεί και το οποίο για μένα είναι το απόλυτο, δηλαδή εκεί για μένα εστιάζονται όλα και εκεί για μένα, αν θέλετε, και ο χώρος της αυτονομίας και κοινωνικής οικολογίας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη, είναι ότι κατάφεραν να δημιουργήσουν νέες σχέσεις πολιτικές μεταξύ των ανθρώπων. Φτιάξανε δηλαδή αυτό που λέμε σε κάποιοι κοινωνιολόγοι, ένα νέο σχεσιακό αγαθό, δηλαδή ένα δημόσιο αγαθό που είναι οι σχέσεις. Οι σχέσεις των ανθρώπων γίνανε άλλης ποιότητας και δημιουργήθηκαν σχέσεις εμπιστοσύνης, ώστε καταρχήν, ας πούμε, να είναι αξιόπιστα αυτά που λένε, δηλαδή να τους ακούνε οι άνθρωποι να μιλάνε, γιατί τους θεωρούν κομμάτι τους και να τους εμπιστευτούν και όλοι μετά, βέβαια, επειδή συμμετέχουν. Και υπάρχει ένας ολόκληρος τρόπος με τον οποίο κάνουμε την πολιτική εκεί, να μπορούμε να αισθάνονται ότι αυτό είναι δικό τους. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια δεν έχει κατά πάνω, δεν έρχεται από μια, ας πούμε, πώς το λέμε, avant-garde, δεν είναι από το κόμμα, δεν είναι από το, αλλά είναι κομμάτι της δικιάς τους δραστηριότητας. Εδώ θα σταματήσω τώρα, γιατί νομίζω ότι ξεπέρασα τον χρόνο μου, αλλά άλλια, και το τελευταίο να πω κάτι, ότι επίσης δίνουν μεγάλη έμφαση στην επιμόρφωση. Δηλαδή, δεν κοιτάνε μόνο το τι κάνουν, αλλά και πώς θα επιμορφώνονται οι ίδιοι και επιμορφώνονται και γίνονται μέντορες σε άλλες πόλεις και σε άλλους συναγωνιστές, ώστε διαρκώς δηλαδή να υπάρχει αραλίωτο και να επαυξάνεται, ας πούμε, η γνώση για αυτή την πρακτική. Λοιπόν, σταματάω εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Εσείς λοιπόν που έχετε λίγα μαλλιά, θα θυμάστε μια μεγάλη εποχή που άρχισε στο 1960 και για 10 χρόνια γινόντουσαν παντού σχεδόν τα πιο εξαιρετικά κόμματα και οργανώσεις που μπορείτε να φανταστείτε.
Και αυτή η εποχή πρέπει να τη μελετάμε κάθε μέρα. Γιατί από εκεί θα μάθουμε πολλά πράγματα. Και σήμερα. Λοιπόν, όταν μου ρωτάνε εσύ πότε γεννηθήκες, Ρουσοπούλο, η απάντησή μου ήταν είναι το 1960. Δηλαδή σε εκείνη την εποχή γεννήθηκα. Γιατί ήταν τόσο πλούσια για μένα. Και λοιπόν στο Μοντρεάλ είναι μια μεγάλη πόλη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Καναδά, με ένα πληθυσμό 3,5 εκατομμύρια, σε ένα νησί, σε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ποταμό που λέγεται The St. Lawrence River Basin. Και σε αυτή την πόλη οι περισσότεροι είναι Γάλλοι, δηλαδή μεταχειριστούν τη γαλλική γλώσσα. Κεμπεκουά. Αλλά υπάρχουν, ορίστε. Κεμπεκουά, κάποιος. Γαλλόφωνοι. Δεν φρανκοφόν. Χιλιάδες φρανκοφόν και σώντε Κεμπεκουά, χιλιάδες φρανκοφόν και σώντε Μοριαλέ, d'abord. C'est une distinction assez importante. Par exemple, un petit exemple. Dernièrement, on avait des élections à travers le Québec. Et les fruits, les résultats de cette élection a démontré clairement qu'il y a deux Québec. Il y a Montréal et il y a le reste du Québec. Le vote était assez indicatif. Les grandes différences sociopolitiques et économiques entre nous, les Montréalais, et le reste du Québec. Et ça, c'est une réalité politique qu'il faut saisir. Vous comprenez? Alors, à Montréal, il y a des... Montréal. Montréal, il y a certain very important distinction. Καλά είσαι, καλά είσαι. Ελληνικά. Λοιπόν, στο 1900... Έχει κανένα μια μετάφραση, δύο λεπτά. Όχι, πλάτη να βοηθήσω για το προηγούμενο. Α, το θυμάμαι, το δώσω μικρό. Αν δεν ξέρετε τα γαλλικά, αν δεν ξέρετε τα γαλλικά, χάσετε πολύ. Αλλά θα τα πω ύστερα, με μια λετσίνα, με μια μπύρα, αν θέλετε. Στο κέντρο του Μοντρεάλ, και όταν λέω κέντρο, λέω, θέλω να καταλάβετε ότι είναι πραγματικά το κέντρο. Δεν ήταν μια περιφέρεια έτσι μακρινή, μπορούν να γίνονται διάφορα πράγματα. Και σε μια μεγάλη πόλη, καπιταλιστική, το κέντρο είναι πολύ σπουδαίο μέρος. Λοιπόν, το 1968, εσείς αν θυμάστε τι έγινε το 68, το 68 ήταν ένας χρόνος που λίγο πολύ έγινε παγκοσμική επανάσταση. Παντού, Τόκιο, Μέξικο, Νιου Ιόρκ, Τορόντο, Μοντρεάλ, Λονδίνο, Παρίσι, όλη η Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, etc. Ήταν κάτι που δεν είχε γίνει την τελευταία φορά που έγινε λίγο πολύ έτσι. Ήταν το 1848. Λοιπόν, το 1968 μια μεγάλη εταιρεία, μια μεγάλη καπιταλιστική εταιρεία που
αγόραζε κτίρια εδώ και οικόπεδα εκεί, αποφάσισε να καταστρέψει το κέντρο του Μοντρεάλ, να κάνει τι? Να χτίσει μεγάλες πολυκατοικίες για εκείνους που έχουν παράδες, βέβαια, να χτίσουν ένα μεγάλο ξενοδοχείο, ένα πελώριο κτίριο για γραφεία, για δικηγόρους βέβαια, για γιατρούς κτλ. Και ο κόσμος που έμενε εκεί, ο φτωχός ο κόσμος εκεί, ο απλός κόσμος εκεί, ήταν να τους διώξουν να πάνε στον διάβολο. Δεν ήταν καμία, δεν διαφορούσε καθόλου τι θα γινόταν από όλος αυτός ο κόσμος. Λοιπόν, 1968, όταν πήραμε αυτά τα νέα, ότι αυτή η εταιρεία με όλες τις, όλα τα συμφέροντα, κυβερνητικά βέβαια και καπιταλιστικά συμφέροντα, ότι ήθελε να κάνει αυτό που ήθελε να κάνει, εμείς οι νεαροί σε δύο πανεπιστήμια και τέσσερα πανεπιστήμια του Μοντρεάλ, δύο αγγλικά και δύο γαλλικά, εμείς στα πανεπιστήμια αμέσως είπαμε πρέπει να οργανωθούμε, να πούμε μια μεγάλη λέξη που εσείς οι Έλληνες εδώ την ξέρετε πολύ καλά. Η λέξη είναι όχι. Δεν θα σας επιτρέψουμε να κάνετε αυτό που θέλετε. Λοιπόν, πώς αρχινήσαμε αυτό το κίνημα? Αρχινήσαμε να πηγαίνουμε πόρτα με πόρτα. Τακ, 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 τακ. Καλημέρα σας. Ξέρετε τι γίνεται? Όχι. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Τι? Θα καταστρέψουμε το... Εδώ που μένουμε, θα μας διώξουν. Μάλιστα. Λοιπόν, αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μια επιτροπή, ένα κίνημα και χτυπήσαμε σε 400 πόρτες. 400 πόρτες. Τακ, τακ, τακ. Και συζητήσαμε με κάθε οικογένεια, με κάθε άνθρωπο που απάντησε την συγκεκριμένη πόρτα το τι θα γίνει αν δεν κάνουμε αυτό που μπορεί να κάνουμε. Και στους 600 πόρτες που χτυπήσαμε, 400 είπανε χρειαζόμαστε να ενωθούμε, να πούμε το όχι και να σώσουμε το κέντρο της πόλης. Λοιπόν, από το 1968 ως με το 1980 παλέψαμε και παλέψαμε. Δηλαδή, όλα που μπορείτε να φανταστείτε τα κάναμε. Όλα. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δείξω τις πολύ ενδιαφέρον εικόνες, να δείτε τα δραματικά που κάναμε. Αλλά να ξέρετε τι. Το σπουδαίο είναι ότι κερδίσαμε. Κερδίσαμε. Κερδίσαμε όχι μόνο ένα μικρό κέρδημα. Κερδίσαμε μια ολόκληρη περιφέρεια. Κερδίσαμε εξακόσια σαράντα εφτά σπίτια. Σώσαμε. Και
Και σε αυτά τα σπίτια μένουν 1.500-1.600 άνθρωποι, γυναίκες, πατεράδες και παιδιά, ολόκληρη συνοικία. Και τους οργανώσαμε, μαζί δηλαδή, σε μια λέξη που δεν είναι δύσκολη να τη μεταφράσουμε στα ελληνικά, λέγεται συνεργασία. Συνεργασία. Θα πεις σε cooperative. Θα σας παρουσιάσω αυτό το σημαντικό βιβλίο που όλα τα εξηγάει και αυτά που έχω φέρει θα το αφήσω μαζί σας να τα μεταφράσετε σε διάφορες γλώσσες και να το βάλετε στο Trice, στο Excel κλπ. Λοιπόν, μία λέξη από την αρχή που με καθοριστήκαμε ήταν η λέξη δημοκρατία. Δηλαδή, το κίνημα έπρεπε να είναι δημοκρατικό. Το κίνημα έπρεπε να ήταν ένα κίνημα που πρέπει να είχε από την αρχή ισότητα ως ιδέα κεντρική και μια οργάνωση, ένα κίνημα που ήταν έτσι και όχι έτσι. Μια οργάνωση, ένα κίνημα που ήταν ισοπαλία οι γυναίκες με τους άντρες από την αρχή. Ούτε συζητήθηκε ως θέμα. Αμέσως το κάναμε, στο πρακτικό. Ξέρετε, ένα φαινόμενο που είναι, το έχω ζήσει, ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες να οργανώνουν κινήματα από τους άντρες. Ένας λόγος είναι όταν χτυπάς την πόρτα και βλέπει ο άνθρωπος που είναι στο σπίτι του με μεγαλύτερη ευκολία ανοίγει την πόρτα όταν είναι μια γυναίκα. Όταν είναι ένας άνδρας, μπορεί να φοβηθεί ο άνθρωπος, ποιος είναι αυτός. Και όταν ανοίγει η πόρτα, η γυναίκα, οι γυναίκες, αμέσως παίρνουν συζήτηση, αυτό κάνουν, αυτό κάνουν, αυτό κάνουν, αυτό κάνουν. Λοιπόν, στο 1980 κερδίσαμε και τι κερδίσαμε. Κερδίσαμε όλα αυτά τα σπίτια που έχουμε όλες αυτές τις ωραίες εικόνες και στις εικόνες μάλιστα μπορείτε να δείτε οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί. Πολύ απλοί άνθρωποι. Και στο κίνημα που οργανώσαμε δεν υπήρχαν καθηγητές, ας πούμε, από τα πανεπιστήμια. Ήταν οι φοιτητές στο κίνημα. Ήταν οι νεαροί που δεν είχαν δουλειά, αλλά ζούσαν στο ζούν την περιφέρεια. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα μελετήσουμε και να τα χωνέψουμε.
γιατί έτσι γίνεται ένα κίνημα που έχει, που όταν χτυπάει η πολιτική το παίρνει στα σοβαρά. Στο 1972, 59 από εμάς πήγαμε στη φυλακή. Δηλαδή, κάναμε μια μεγάλη παρέλαση. Η αστυνομία δεν ήθελε να μας αφήσει. Και μας μάζεψαν 59 και εγώ ήμουν ένας από αυτούς. Και μας πήγαν στη φυλακή. Και αποφασίσαμε να κάνουμε δικαστήριο με τους 12 που θα μας θα αποφασίσουν αν ήμασταν και τώρα και είναι αυτά τα επεισόδια πολύ δραματικά και αλλά γελάω γιατί είχε και ένα κωμικό, δηλαδή το παίζαμε. Δεν φοβόμασταν την εξουσία, το οικονομικό ή το πολιτικό. Δεν φοβόμασταν την αστυνομία. Ήταν μια άλλη ψυχολογική κατάσταση μπροστά μας. Λοιπόν, αλλά κερδίσαμε μπροστά στα δικαστήρια. Αλλά μόνο κερδίσαμε το τέλος αυτό που θέλαμε στο 1980. Και αυτά που κερδίσαμε, απλά το πούμε τα στατιστικά που σας είπα, 647 σε διάφορα σπίτια, αλλά η περιφέρεια ήταν 6 δρόμοι. Δεν ήταν μόνο ένα μικρό μέρος, ήταν αρκετά μεγάλο. Και το βασικό που κάναμε ήταν ότι το κίνημα είχε 22 συνεταιρισμούς. Δηλαδή θέλαμε μικρές οργανώσεις, ούτε ώστε κάθε ένας μπορεί να πει αυτό που πρέπει να πει, που θέλει να πει. Δηλαδή μια πιο ελεύθερη συζήτηση μπορεί να γίνει ανάμεταξύ μας σήμερα το βράδυ και αύριο όταν είναι χίλιοι αντί για μας, η συζήτηση είναι πιο δύσκολη. Λοιπόν, ήθελαμε να έχουμε μικρότερες ομάδες, μικρότερες οργανώσεις και πάναμε 22 έτσι μαζί από τους κύριους 600 άνθρωπους και έτσι το δημοκρατικό η δημοκρατική ενέργεια έμεινε και μένει και σήμερα. Αλλά δύο σπουδαία πράγματα κάνουμε που είναι ακόμα εκεί. Πρώτο, αυτό το μεγάλο το έργο που κάναμε είναι αντικαπιταλιστικό και το λέμε έτσι ανοιχτά, δεν το κρύβουμε. Γιατί είναι αντικαπιταλιστικό? Γιατί σε αυτή την περιφέρεια κανένας δεν μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει σπίτι. Όλα αυτά τα σπίτια τα έχουμε μαζί. Δεν μπορούμε να τα διαιρήσουμε. Να πεις, εσύ θέλεις αυτό το σπίτι, είναι δικό σου. Δεν γίνεται. Όλα είναι μαζί. Και όλα αποφασίζονται μαζί. Έχουμε γενικές
συνελεύσεις. Και όλα τα συζητάμε μαζί και αποφασίζουμε μαζί. Και αυτό δεν υπάρχει παντού. Και γι' αυτό με μεγάλο ενθουσιασμό σας λέω αυτά που έχουμε κάνει εμείς. Και αν θέλετε, αν έχετε αυτό που πρέπει να έχετε, να κάνετε και εσείς το ίδιο εδώ, στην Αθήνα, ή στη Θεσσαλονίκη, ή στην Πάτρα, ή στο Ηράκλειο. Γίνονται αυτά τα πράγματα, άμα έχετε τη θέληση. Άμα έχετε το δημοκρατικό εδώ, στην καρδιά σας και στο νου σας. Λοιπόν, αυτά για τώρα και γίνει η συζήτηση. Έχετε ερωτήσεις, θα σας πω κι άλλα.